Πάμε στο ρεπορτάζ. Στα σημεία ενδιαφέροντος. Σύνδεση με Καλαμάτα και το να πεσταλμένο του Σκάι, το Χρήστο Στρατουλάκο. Και ταυτόχρονα στην αίθουσα ειδήσεων θα δούμε και την Μαρία Βούσουλα. Ξεκινήσουμε με την Καλαμάτα και τον Χρήστο. Γεια σου, Χρήστο, καλημέρα. Πες μας, Μαρία, καλημέρα και σε σένα. Χρήστο, ξεκινάμε με το ρεπορτάζ. Τι έχεις τώρα, τα ρεπορτάζ της σημερινής ημέρας? Μετά λοιπόν την αναχώρηση από το λιμάνι της Καλαμάτας με προορισμό την Αθήνα των μεταναστών που ήταν στον χώρο αυτόν, πλέον δύο είναι τα σημεία στα οποία συγκεντρώνονται οι συγκινήσεις. Το ένα είναι το λιμεναρχείο της Καλαμάτας, εκεί όπου υπάρχουν αρκετοί συγγενείς και φίλοι και ενδιάμεση ατόμων από το εξωτερικό τα οποία δεν έχουν μπορέσει να έρθουν, και το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Πριν από λίγα λεπτά ήμασταν εδώ με έναν υπήκο από το Πακιστάν, ο οποίος είναι τα τελευταία χρόνια ζει στην Αθήνα. Τον ενημέρωσε ο μοεθνής του ότι αναζητείται συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο φαίνεται πως ήταν μέσα στο πλοίο. Έχει έρθει ο άνθρωπος εδώ από την Αθήνα σήμερα, βρέθηκε εδώ στο νοσοκομείο και αναζητά τον ομοεθνή του. Τέτοιες ιστορίες έτσι συναντούμε παντού. Κάποιες έχουν θετική κατάληξη, όπως δείξατε και λίγο νωρίτερα τα δύο αδέρφια τα οποία βρέθηκαν. Είναι η περίπτωση ενός 24χρονου από τη Συρία, ο οποίος βρέθηκε μετά από ενέργειες που έκανε η θεία του από την Αργεντινή, η οποία ενημερώθηκε για το τι ακριβώς συμβαίνει. Και υπάρχουν βέβαια και οι εντός εισαγωγικών άτυχοι, οι οποίοι είτε έχουν βρει μόνο ένα άτομο το οποίο αναζητούν, και πολύ περισσότερο όταν ακόμα και 6 άτομα γνωστοί τους αγνοούνται και έχουν εντοπίσει μόλις ένα. Πλέον αρκετοί θα έρχονται και στην Αθήνα. Εδώ στην Καλαμάτα φανταστείτε ότι έχουν έρθει από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από τον Καναδά, από πολλές χώρες της Ευρώπης, από την Κύπρο, προκειμένου να ζητήσουν δικά τους πρόσωπα. Δυστυχώς, όπως θα σας πει συνεχεία και η Μαρία, οι έρευνες δεν έχουν αποτέλεσμα. Ενημερώνονται για αυτό οι άνθρωποι που έχουν εδώ ότι δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα, και το γεγονός ότι αναζητούνται και γυναίκες και παιδιά και βέβαια άνδρες, δημιουργεί ένα μεγάλο προβληματισμό για τον αριθμό εν τέλει των ατόμων που ήταν μέσα στο μοιραίο πλοίο το οποίο βυθίστηκε στην περιοχή της Πύλου νοτιοδυτικά. Και Χρήστο, τώρα για να είμαστε και πραγματιστές, μπορεί να είναι λίγο κοινικό αυτό, αλλά έτσι όπως έχουν τα πράγματα, τόσες ώρες που έχουν περάσει, συνθήκες του ναυαγίου και ό,τι συνέβη, αν βρεθούν κάποιοι αυτές ή τις επόμενες μέρες ζωντανοί, θα μιλούμε για ένα πραγματικά θαύμα. Ναι, οι ελπίδες έχουν εξανεμιστεί, η αλήθεια. Ακριβώς. Και να σας πω ότι υπάρχουν και ψυχολόγοι οι οποίοι συνομιλούν ιδιαίτερα με συγγενικά πρόσωπα τα οποία έρχονται εδώ, τους εξηγούν την κατάσταση, γιατί φανταστείτε ότι πέρα από το γεγονός ότι ψάχνουν τους δικούς τους ανθρώπους, το ότι έχουν περάσει αρκετές ώρες, καταλαβαίνετε ότι ταυτόχρονα υπάρχει και ψυχολογική υποστήριξη, όπως ψυχολογική υποστήριξη υπάρχει και εδώ στο νοσοκομείο για τα 24 άτομα τα οποία παραμένουν για νοσηλεία εδώ. Οι περισσότεροι είναι αρκετά καλά στην υγεία τους, ενδεχομένως σε επόμενες ώρες να πάρουν εξιτήριο και να έρθουν στην Αθήνα, στην δομή στην Μαλακάσα. Ωστόσο, το μεγαλύτερο βάρος που έχει πέσει είναι η ψυχολογική στήριξη, διότι υπάρχουν και άτομα τα οποία νοσηλεύονται εδώ, μας το έχουν πει και οι γιατροί από την πρώτη στιγμή, όπου ψάχνουν δικά τους άτομα τα οποία είναι και με τις οικογένειάς τους και φίλοι τους, οι οποίοι ήταν στο μοιραίο πλοίο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα από την πλευρά του λιμενικού σώματος με τη Μαρία Βούσουλα, τι γίνεται με τους υπόπτους, τι γίνεται με αυτό το κομμάτι του ρεπορτάζ. Έλα, Μαρία, καλημέρα. Το είπατε, καλή σας ημέρα. Το είπατε και εσείς νωρίτερα με τον Χρήστο, ότι όσο περνούν οι ώρες, οι ελπίδες λιγοστεύουν και αν γίνει κάτι θα είναι πραγματικά ένα θαύμα. Παρ' όλα αυτά, οι έρευνες δεν σταματούν. Ωστόσο, ο καιρός εκεί δεν είναι και τόσο καλός. Δηλαδή, σήμερα έχουμε έντονο κυματισμό. Η άνεμη είναι βορειοδυτική, 5 με 6 μποφόρ. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι γίνεται πιο δύσκολο ακόμη και το έργο του λιμενικού. Παρ' όλα αυτά, τα μέσα που επιχειρούν στο σημείο είναι αρκετά. Έχουμε μια φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού. Έχουμε παραπλέοντα πλοία. Είναι 6, αν δεν κάνω λάθος, 3 με συγχωρείτε στον αριθμό. Ενώ υπήρχε και ένα πάθ, ένα πλωτό ανοιχτή θαλάσση, το οποίο θα απαγορήσει λόγω των καιρικών συνθήκων. Υπάρχει όμως και το ελικόπτερο από νωρίς το πρωί του
του λιμενικού σώματος και αυτό που βρίσκεται στο σημείο και γενικότερα επιχειρούν όλα τα μέσα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του ναυαγίου. Από εκεί και πέρα είναι το ένα κομμάτι των ερευνών που δεν σταματούν προς το παρόν. Έχουμε λοιπόν και τις συλλήψεις. Χθες μιλάγαμε για υπόπτους, τώρα έχουμε συλλήψεις. Και αν έχει αποσαφινιστεί ότι αυτοί οι οποίοι συνελήφθησαν είναι όντως οι διακινητές, Μαρία. Ναι, είναι 9 τα άτομα. Αιγυπτιακής καταγωγής όλοι. Οι συλληφθέντες λοιπόν είναι 9. Χθες το βράδυ οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Καλαμάτας, στον εισαγγελέα συγκεκριμένα, για να απαγγελθούν κατηγορίες. Οι κατηγορίες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι είναι βαριές. Να σας πω ότι έχει μέσα εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκθεση ζωής σε κίνδυνο. Οι ηλικίες τους είναι από 20 έως 40. Θα βρεις μέσα και 21, 29, 32 ετών. Όλοι λοιπόν έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Θα πάνε και την Δευτέρα εκεί, παραμένουν δηλαδή στα δικαστήρια. Η προανάκριση τους άλλους συνεχίζεται από το κεντρικό λιμεναρχείο της Καλαμάτας. Και άκουγα νωρίτερα, λέγατε στο ρεπορτάζ, αυτοί οι άνθρωποι, μάλλον οι αρχές, έφτασαν στα ίχνη αυτών των 9 ανθρώπων από τις καταθέσεις που είχαν από τους διασωθέντες. Γι' αυτό και όλη η διαδικασία έγινε αρκετά γρήγορα για να μπορέσουν να φύγουν και να έρθουν εδώ στη Μαλακάσα. Ανάμεσά τους, Μαρία, δεν ξέρω αν υπάρχει πληροφόρηση, αν είναι και κυβερνήτης του σκάφους, που υπήρχε και η επικοινωνία μέσω του δορυφορικού τηλεφώνου. Επειδή την έχουμε κάνει αυτή την ερώτηση, να σας πω ότι με κάθε επιφύλαξη οι πληροφορίες λένε ότι ο καπετάνιος έχει πνιγεί. Το μεταφέρω έτσι. Παρόλα αυτά, τα 9 άτομα που έχουν συλληφθεί είναι μέλη του πληρώματος με διακριτούς ρόλους ο καθένας. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντική αυτή η πληροφορία, πραγματικά. Ναι, γιατί ενδεχομένως να είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι αρνήθηκαν τη βοήθεια, με τους οποίους υπήρχε συνομιλία με τα παραπλέοντα σκάφη. Ναι, παραδείγματος χάρη στις καταθέσεις έχει πει κάποιος από τους διασωθέντες ότι εμείς, παιδιά, θέλαμε να προσεγγίσει κάποιο σκάφος και να δεχτούμε τη βοήθεια, αλλά οι διακινητές μας έλεγαν όχι. Όλα αυτά είναι κρίσιμα στοιχεία. Δεν γνωρίζω στις καταθέσεις τι υποστήριξαν. Όμως, αξιοποιώντας το ρεπορτάζ των συναδέλφων, υπάρχουν διάφορες μαρτυρίες. Άλλοι είπαν δεν μας άφησαν, άλλοι έλεγαν ότι μας βοήθησαν, θέλαμε, αλλά δεν μπορούσαμε εκείνη ώρα να συνεννοηθούμε. Αλλά στις καταθέσεις τι έχουν πει ακριβώς, δεν γνωρίζω. Ναι. Μόνο τις μαρτυρίες που παίρνουμε από τα παιδιά που μας στέλνουν το υλικό, τι λένε οι διασωθέντες. Αλλά αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να διασταυρωθεί, γιατί μερικοί λένε, το υποστηρίζουν το ένα, μερικοί υποστηρίζουν κάτι διαφορετικό. Υπήρξε μάλιστα και χτες, αν παρακολουθήσετε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, μία καταγγελία από ΜΚΟ, μία μαρτυρία, αν θέλετε, μία πληροφορία, ότι λίγο πριν βυθιστεί το πλοίο, κάποιοι έχασαν τη ζωή τους γιατί θέλησαν να επιστρέψουν πίσω και οι υπόλοιποι δεν τους άφηναν. Υπάρχουν και αυτά. Γι' αυτό είναι να δούμε ποιο ρόλο είχε ο καθένας επάνω στο πλοιάριο. Και τώρα απευθύνομαι και στον Χρήστο. Φαντάζομαι ότι η προανακριτική διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή, κι άλλοι διασωθέντες θα σπεύσουν να υποδείξουν κάποιους, ίσως. Ή έχουμε ολοκληρώσει με αυτήν την ενιάδα των συλλήψεων. Τουλάχιστον εγώ αυτό το οποίο γνωρίζουμε από εδώ είναι ότι χθες το βράδυ, και γι' αυτό δεν είχαν αναχωρήσει, γιατί υπήρχε μια πληροφόρηση ότι θα φεύγανε χθες αργά το βράδυ οι αλλοδαποί, οι οποίοι ήταν στο λιμάνι, από την εισαγγελία της Καλαμάτας είχε ζητηθεί η δικογραφία να είναι πλήρης, να μην υπάρχουν κενά σημεία, για να είναι σίγουροι ότι πρόκειται για αυτά τα 9 άτομα. Θεωρητικά σε πρώτο στάδιο από το λιμενικό έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, καθώς τη Δευτέρα αναμένεται τα 9 άτομα να βρεθούν στο δικαστικό μέγαρο της Καλαμάτας. Απλά να σας πω ότι ο ένας από τους 9 νοσηλεύεται ακόμα εδώ στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Ήταν και από τις προηγούμενες μέρες. Την είχαμε αυτή την πληροφορία ότι ένας ή δύο από τους 9 που τελικά συνελήφθησαν ήταν εδώ στο νοσοκομείο. Ο ένας πάντως, αν δείτε και στα πλάνα χθες, ήταν 8 τα άτομα τα οποία πήγαν στον εισαγγελέα. Είναι ακόμα εδώ, φρουρούμενος φυσικά, καθώς υπάρχει ένταλμα σύλληψης για το συγκεκριμένο άνθρωπο. Ευχαριστούμε τη Μαρία Βούσουλα και τον Χρήστο Στρατουλάκο. Βεβαίως για οποιοδήποτε νεότερο διακόπτουμε και συνδεόμαστε και πάλι. Ευχαριστούμε, παιδιά. Πολύ καλό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.